Και σε έχω τώρα εδώ την είδηση που νομίζω σε αφορά ως αθλήτρια. Ως αθλήτρια. Τον αστικό μύθο που καταρρύπτεται, γιατί αυτό το κάνουν πάρα πολλοί προπονητές. Όχι σεξ πριν τον αγώνα. Τι λες καλέ. Τι λες καλέ. Καμία απόδειξη ότι το σεξ επηρεάζει αρνητικά τις αθλητικές επιδόσεις. Βασικά μπορεί να βοηθήσει, γιατί αυξάνει την τεστοστερόνη. Αλλά κοίτα, σε τι δεν μπορεί να βοηθήσει, σε έτσι. Τι? Τώρα άμα κάνεις ένα απλό σεξάκι, να το πω έτσι. Τσαμπάμ να είχαμε να λέγαμε. Δεν τίθεται θέμα. Αλλά αν τώρα θες να κάνεις τη στάση, δεν ξέρω κι εγώ πια. Νίκα. Και κουράσεις πολύ τον τετρακέφαλο, ναι. Λογικό είναι μετά να είναι κουρασμένο απλά το πόδι σου, τα πόδια σου. Ναι. Είναι λογικό αυτό, δηλαδή αν κουραστείς στο σεξ να είσαι λίγο κουρασμένος μετά. Εντάξει, δεν θα πάει να κάνεις τώρα και υπερπαραγωγή, 9,5 εβδομάδες, ρε παιδί δηλαδή, μου. Τώρα αν καεί ο τετρακέφαλος ή αν ας πούμε τα χέρια σου, ας πούμε σηκώνεις κάποια κοπέλα με τα χέρια σου. Εντάξει, είναι λογικό λίγο να κουραστούν τα χέρια σου, αυτό ναι. Αλλά όχι ότι δεν μπορείς να αποδώσεις έτσι.